κάνει με τη διακοπή του καπνίσματος, με τη θέληση του καθενός. Δηλαδή, αν κάποιος δεν είναι έτοιμος να το κόψει, δεν έχει πάρει την απόφαση, κύριε Μιχαηλίδη, δεν υπάρχει περίπτωση όποια μέθοδο και να ακολουθήσει να τα καταφέρει. Όχι. Η δική μας μέθοδος υποστηρίζει ότι δεν χρειάζεται δύναμη της θέλησης για να σταματήσει κάποιος το κάπνισμα. Υπάρχει μια εσωτερική διαμάχη στο μυαλό των καπνιστών, συγκρουόμενη διαμάχη. Μάχη μεταξύ μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων του να είναι κάποιος καπνιστής, και είναι αυτό που δυσκολεύει τους καπνιστές στο να σταματήσουν το κάπνισμα και όχι η έλλειψη δυνατής θέλησης. Βλέπουμε πολλές περιπτώσεις καπνιστών που θα φτάνουν ακόμα και σε ακραία σημεία. Όταν τους τελειώνουν τα τσιγάρα, πρέπει να περπατήσουν χιλιόμετρα για να βρουν ένα πακέτο, ένα περίπτωρο ανοιχτό. Οπότε αυτό δεν δείχνει καθόλου μειωμένη θέληση. Ασφαλώς και όχι. Δεν ξέρω αν σε κάποιες άλλες ανάλογες περιπτώσεις αυτοί οι άνθρωποι δείχναν το ίδιο ζήλο για κάποιο άλλο θέμα και όχι για το τσιγάρο. Είναι θέμα προσέγγισης και η μέθοδος του Allen Carr υποστηρίζει ότι είναι πανεύκολο να σταματήσει κάποιος το κάπνισμα, εξού και η ονομασία της Easy Way, δεδομένου ότι προσεγγίζει κάποιος το θέμα με τον σωστό τρόπο. Μάλιστα. Χρειάζεται μια ψυχολογική διαδικασία. Θα τα δούμε ένα-ένα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο. Αυτή ήταν ενδεχομένως πιο απλή και δεν ξέρω κατά πόσον είναι εύκολη τρόπη διακοπής του καπνίσματος. Κύριε Μιχαηλίδη, τι λέτε? Εγώ θα συμφωνήσω ότι υπάρχει και σωματικός και ψυχολογικός εθισμός. Όμως ο σωματικός εθισμός είναι τόσο ανεπαίσθητος ώστε να μην είναι το πρόβλημα. Σωστά λέγεται ότι η νικοτίνη είναι εξαιρετικά εθιστική ουσία, μόνο και μόνο για τον λόγο της ταχύτητας όμως με την οποία εθίζει κάποιον. Είναι εξαιρετικά εύκολο κάποιος να εθιστεί ακόμα και με ένα τσιγάρο, αλλά αυτό που δεν λέγεται είναι ότι είναι εξαιρετικά εύκολο επίσης κάποιος να απελευθερωθεί από την νικοτίνη. Εξίσου εύκολο. Εξίσου εύκολο. Το σωματικό το κομμάτι. Πολύ θετικό και ενθαρρυντικό αυτό ακούγεται. Εξού και καπνίζουμε 40, 50, 60 τσιγάρα την ημέρα. Για τον λόγο ότι φεύγει η νικοτίνη από το σώμα και προσπαθούμε να την αναπληρώσουμε. Τόσο εύκολα. Τόσο εύκολο. Μα εξάλλου μου δίνετε την δυνατότητα, έχω σημειώσει κάποια στοιχεία βάση γιατρών, διαφόρων γιατρών, μέσα σε 20 λεπτά η πίεση του αίματος και οι σφιγμοί, κυρίες και κύριοι, πέφτουν στο κανονικό. Η θερμοκρασία των άκρων ανεβαίνει στο κανονικό εντός 20 λεπτών από το πρώτο τσιγάρο. Ακριβώς. Σε 8 ώρες το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα πέφτει στο κανονικό και ανεβαίνουν τα επίπεδα του οξυγόνου. Σε 24 δε ώρες μειώνεται η πιθανότητα καρδιακής προσβολής. Αυτό που λέω επίσης φαίνεται και από απλές καταστάσεις που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος στην καθημερινή του τη ζωή. Κοιμόμαστε το βράδυ πάνω από 8 ώρες και δεν μας ξυπνά αυτή η σωματική στέρηση τρομερή. Μπαίνουμε σε μια πτήση 5-6-7 ώρων και δεν έχουμε πρόβλημα. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί τηλεθεατές θα θυμούνται περιπτώσεις τις οποίες είπαν: μα έχει περάσει πάρα πολύ ώρα από την ώρα που κάπνισα το τελευταίο μου τσιγάρο. Είναι συνήθειες καμιά φορά. Δεν είναι η σωματική στέρηση. Η σωματική στέρηση υπάρχει, αλλά εκείνο που πραγματικά εθίζει τους καπνιστές είναι ο ψυχολογικός εθισμός και είναι εκείνος που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι εκείνη η δυσκολία. Κύριε Μιχαηλίδη, τι μέθοδος είναι η Allen Carr? Ναι. Να μπω κατευθείαν στη διαδικασία, γιατί νομίζω αυτό ενδιαφέρει τους τηλεθεατές. Γίνεται ουσιαστικά μια συνάντηση, η οποία παίρνει περίπου 5 ώρες, αναλόγως και των ατόμων. Είναι σε ομάδες με μέγιστον αριθμό τα 10 άτομα και είναι υπομορφή σεμιναρίου, μια παρουσίαση. Δεν έχει όμως σχέση αυτό με επιμορφωτικά σεμινάρια, έτσι όπως τα ξέρουμε. Είναι μια ψυχολογική διαδικασία, απλά η λέξη σεμινάριο ίσως είναι πιο κοντινή για να περιγράψει το τι ακριβώς συμβαίνει. Σε αυτόν τον πεντάωρο υπάρχουν διαλύματα κάθε 45 λεπτά περίπου για τσιγάρο και καφέ. Δηλαδή, ακαπνίζουν κατά τη διάρκεια. Ναι, μέχρι τέλος. Δηλαδή ο καπνιστής δεν είναι υποπίεση, είναι εκεί 5 ώρες. Ναι. Και το τελευταίο κομμάτι της μεθόδου, ένα 25 λεπτό, είναι μια χαλαρωτική άσκηση σχεδιασμένη από τον ίδιο τον Allen Carr, που έχει σκοπό να ενισχύσει τα κυριότερα σημεία της ημέρας. Είναι κάτι σαν περίληψη των κυριότερων σημείων. Λοιπόν, οι περισσότεροι καπνιστές σταματούν το κάπνισμα μετά αυτόν τον πεντάωρο. Για εκείνους τους λίγους που τυχόν χρειαστεί, έχουμε μια δεύτερη και μια τρίτη συνάντηση, οι οποίες είναι πιο μικρές και διαφορετικές από την πρώτη. Και αυτές δεν είναι υποχρεωτικές, είναι για εκείνους που έχουν δυσκολίες. Είναι ειδικά σχεδιασμένες για να αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Σε γενικές γραμμές, αυτή είναι η διαδικασία. Τι ποσοστό επιτυχίας έχει? Υπάρχει εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Βάσει αυτής της εγγύησης τριών μηνών, βάσει αυτής της εγγύησης του ποσοστού επιτυχίας μας είναι λίγο ψηλότερο από 90%. Δηλαδή λιγότερο από 10 μας ζητά τα χρήματα πίσω, να το πω έτσι πιο απλά. Οπότε μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε και εσείς το ποσοστό επιτυχίας. Ναι. Αυτός που δεν κατάφερε να είναι. Είναι ένα αρκετά καλό μέτρο ποσοστού. Σίγουρα δεν είναι το καλύτερο. Ναι. Γιατί ξέρω ότι έχει κόσμο που δεν παίρνει στον κόμμα να ζητήσει τα λεφτά του ή κάτι αλλιώς γίνεται. Θα ήθελα επίσης να πω έτσι για να ολοκληρώσω ότι σε αυτό το σεμινάριο δεν θα δει κάποιος τα κακά του καπνίσματος, ούτε θα ακούσει τις επιπτώσεις στην υγεία του.
ούτε θα δει μαύρους πνεύμονες και τακτικές σοκ. Είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση. Αυτά οι καπνιστές τα γνωρίζουν ήδη, τα βιώνουν καθημερινά και τα γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα μας. Δεν χρειάζονται υπενθύμηση. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούμε φάρμακα υποκατάστατα ή άλλα χρειάζεται βοηθήματα. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι η μέθοδος είναι εξίσου αποτελεσματική και για βαριούς καπνιστές και για περιστασιακούς και για τους καπνιστές του πακέτου. Εκείνο που λέω και στις συνεδρίες είναι ότι η παγίδα του καπνίσματος είναι ακριβώς ίδια για όλους τους καπνιστές και ακριβώς ίδια είναι και η έξοδος. Ανεξαρτήτως για πόσα χρόνια καπνίζουν, πόσα τσιγάρα καπνίζουν. Τους λόγους που καπνίζει ο καθένας. Ναι. Λοιπόν, επειδή έχω ακούσει για αυτά τα σεμινάρια, αρκετοί φίλοι και γνωστοί έχουν δοκιμάσει. Για να μην επηρεάσω, δεν θα πω με επιτυχία ή με αποτυχία, για να μην επηρεάσω τους φίλους τηλεθεατές. Έχω όμως προς όλους την ίδια απορία και κανένας από αυτούς δεν μπόρεσε να μου πει, να μου απαντήσει. Τι ακριβώς λέτε σε αυτά τα σεμινάρια? Δηλαδή, ειλικρινά, κανένας δεν μπόρεσε να μου πει συγκεκριμένα. Ναι. Είπαμε το α, το β, το γ. Ναι. Λέει, δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ περίεργο, αλλά δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Είναι μια διαδικασία συνειρμών και συνειδητοποιήσεων που είναι στο μυαλό κάποιου. Ξεκινάμε... Ας υποθέσουμε ότι ο καπνιστής είναι σε ένα λαβύρινθο και διασκεδάζει τη ζωή του και προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει την έξοδο. Mm-hmm. Αυτή η μέθοδος δουλεύει σαν το χάρτη του λαβύρινθου που θα μας πάρει από το πρώτο τσιγάρο της ζωής μας με διαμέσου σε όλα τα σταυροδρόμια που θα βρούμε για να μας βγάλει στην έξοδο. Είναι μια διαδικασία συνειρμών, συνειδητοποιήσεων του γιατί πραγματικά καπνίζουμε, ποιοι είναι εκείνοι οι λόγοι που μας κάνουν να καπνίζουμε και τελικά γιατί συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα. Αν το χρειάζομαι στο τέλος, ναι, το ερώτημα τίθεται. Είναι μια διαδικασία που φέρνει τον άλλον αντιμέτωπο με τη λογική του. Και συνήθως δεν μπορεί να την αρνηθεί εκεί που τη συνειδητοποιεί. Οπότε δίνει τις απαντήσεις μόνος του στα ερωτήματα που θέτεται κατά τη διάρκεια ναι. του συνεδρίου. Το φέρνει αντιμέτωπο με έναν τρόπο που δεν μπορεί να δει οτιδήποτε άλλο εκτός από την αλήθεια. Σε αυτό μάλιστα. Το να εξακολουθώ να διαφωνώ για τον σωματικό εθισμό στην νικοτίνη και για το πόσο δύσκολο είναι. Και δεν συνιστώ καθόλου οτιδήποτε φάρμακο έχει να κάνει με τη διακοπή του καπνίσματος, είτε αυτά είναι χάπια, είτε είναι υποκατάστατα, νικοτίνες και οτιδήποτε άλλο. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Έχουν διάφορες παρενέργειες, είναι γνωστές, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά και είναι πραγματικά χρειάστα. Έχω κάτι ενάντια στις μελέτες mm-hmm. που λένε ότι μπορεί να βοηθήσουν, αλλά δεν μπορώ να αγνοήσω και τα 10 εκατομμύρια καπνιστών που έχουν σταματήσει παγκοσμίως χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο χωρίς κανέναν φάρμακο ή υποκατάστατο. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να λέμε όσα γνωρίζουμε. Δεν μέθοδος, είναι. Για να μπορέσει ο άλλος να σταματήσει χωρίς να χρησιμοποιήσει οτιδήποτε, ακόμα και αυτό με ρηγορό σχολιάς με ασθένειες. Είχα δει κόσμο και με καρκίνο και είχα δει και κοπέλες εγκύους mm-hmm. που ήρθαν κοντά μου. Δεν χρειάζεται να πάρουν οποιοδήποτε φάρμακο για να σταματήσουν το κάπνισμα. Χρειάζεται μια στοχευμένη στο μυαλό προσέγγιση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιχαηλίδη, πώς θα το πάρουμε απόφαση, έτσι να κλείσουμε... Να το πάρουμε απόφαση είναι εύκολο, νομίζω, γιατί όλοι οι καπνιστές mm-hmm. επιθυμούν να σταματήσουν το κάπνισμα και αυτό φαίνεται και από μελέτες του Υπουργείου Υγείας που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, με τον αριθμό να αυξάνεται δραματικά. Το θέμα είναι κάποιος να διαλέξει το σωστό τρόπο, τη σωστή προσέγγιση στο θέμα. Από ποια ηλικία μπορούν να ξεκινήσουν αυτά τα μαθήματα, δηλαδή αν κάποιος γονιός διαπιστώσει ότι το παιδί του καπνίζει, μπορεί να ακολουθήσει μία από αυτή τη μέθοδο, τη δική σας? Έχω δει και 15χρονους. Μάλιστα.